σας ρε παιδιά, γεια σας, καλή μας εβδομάδα. Άντε, περνάνε σιγά σιγά οι μέρες, αλλά στο Δεκέμβρη δεν έχουμε μπει ακόμα. Αλλά δεν πειράζει, ας κάνουμε εμείς σαν να νιώθουμε ότι είμαστε, διότι είπαμε, είναι και θέμα ψυχολογίας ο Δεκέμβρης, είναι πάντα καλός μήνας. Γιατί υπάρχουν 10 λόγια να είναι καλός ο μήνας. Πρώτον, κάποιοι, εύχομαι με το καλό, θα πάρουν και δώρο από το μισθό τους. Η μισθωτή. Κάποιοι θα χαρούν τα παιδάκια τους περισσότερο γιατί θα έχουν ημέρες διακοπών. Ποιοι? Όσοι πάρουν άδεια. Τα παιδάκια θα είναι σπίτι, θα γίνεται χαμός της τρελής, θα ζωηρέψουν όλα τα σπίτια. Κάποιοι θα καταφέρουμε να πάμε και μια εκδρομούλα. Μα στο χωριό μας, μέσα μας σε άλλο το χωριό. Δεν έχει σημασία χωριό να είναι και όπου να είναι ρε παιδιά. Τι κάνετε? Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Δεν πειράζει παιδιά. Καλημέρα, καλησπέρα. Εμείς και το καλημέρα το έχουμε κατοχυρώσει, είναι δικό μας. Θα το λέμε και 9 η ώρα να μας βγάλουν τη νύχτα. Καλημέρα σας και μετά θα πετάμε και ένα καλησπέρα. Βέβαια. Τι καλύτερα να πας στο χωριό, ρε Σιελένη. Ναι, μωρέ, ναι, μωρέ. Εκεί το μυρίζει ωραία, ο μυρωδιές λουκάνικα ψημένα. Ελένη, να μοιράσεις ωραίες μυρωδιές λουκάνικα ψημένα. Αυτό που είναι μυρωδιά, από την φασολάδα, μέχρι και εγώ δεν ξέρω. Τι ντροπή πια. Σου αρέσουν τόσο πολύ τα λουκάνικα. Τα λουκάνικα μου αρέσουν με λεμονάκι. Βρε το βρεγμένο χώμα, βρε. Το βρεγμένο χώμα μυρίζει φανταστικά. Τα δεντράκια, τα υγρά έτσι που στάζουν, οι σταλαγματιές της βροχής επάνω. Ρομαντική διάθεση. Σε κόλλησα. Σε κόλλησα. Όχι, όχι, εγώ δεν είχα πάντα. Μην βλέπεις. Λοιπόν, νομίζω χρωστάω 2 δώρα σε 2 Κατερίνες την Παρασκευή και δεν μου το θύμισε κανείς σας. Του χρωστάω. Παιδιά, μη με αφήνετε με χρέη. Βλέπετε και τα χρωστούμενα τα δικά μου πρώτη πάω και πληρώνω. Μην πάθω και τίποτα και μείνει το κράτος εκτός από τα δικά μου τα χρέη. Αλίμονο. Λοιπόν, χρωστάμε στην εκπομπή 2 δώρα σε Κατερίνες. Όχι. Τώρα θα μου βρείτε 2 Κατερίνες, διότι θέλω να δώσω τα 2 χρωστούμενα δώρα. Δεν θέλω να ξεχνιέμαι και να μου το θυμίσετε, μα ξεχνιέμαι που ξεχνιέμαι γενικώς. Λοιπόν. Όχι, θα ξεκινήσω με κάτι. Δυσάρεστο. Ευχάριστο. Με ευχάριστο θα πας, δεν σε βλέπω. Συντονισμένη. Πάντα συμφωνούμε. Άρχιε συντονισμό στην εκπομπή. Εμείς οι δύο πάντα συμφωνούμε. Θα ρίξω τραγούδι. Λοιπόν, όχι, τραγούδι θα ρίξω σε λίγο. Θα σας τραγουδήσω σε λίγο. Είμαι έτοιμη ψυχολογικά, καθότι έχω έρθει από ωραίες βραδιές. Λοιπόν. Πού να πάμε τώρα, έχω πληρώσει τίποτα. Πάμε να δείξουμε φωτογραφία τώρα, γιατί λίγο κολλάει η κατάσταση, καταλάβατε. Λοιπόν, αυτόν ψάχνουμε. Θοδωρή, τα έχεις χαμένα, με κοιτάς με στα μάτια. Σου λέει ποια ταινία είναι αυτή που βλέπω, δεν ξέρω τι λέει. Σταλαγματιές, ωραίες βραδιές. Τα λουκάνικα, δεν τα λουκάνικα. Τα λουκάνικα είναι του κυρίου. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός που μας κάνει στο 2-10-6-4-3-3-10, τον ψάχνουμε. Αν τον βρείτε, παίρνετε πολύ ωραίο δώρο. Αλλά αν μου βρείτε και τις 2 Κατερίνες να δώσω και τα δώρα μου μπαμ μπαμ, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν θέλω να χρωστάω. Έχω μια Κατερίνα, να την ακούσω. Ναι. Ναι. Είσαι η Κατερίνα. Γεια σου Ελένη. Είσαι ναι. Κατερίνα. Γεια σου ρε Κατερίνα. Χρόνια πολλά για πριν από 3 μέρες που γιόρταζες. Να είσαι καλά κορίτσι, μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από πού μας παίρνεις? Από Κέρκυρα Ελένη. Α, Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το ποντικό νησί. Πολύ ωραία Κατερινάκη μου, εγώ θα σου στείλω μια φανταστική μου κατσαρόλα, καταπληκτική όσο έχω θα δίνω. Τις βλέπετε, είναι ζήλιτ, άσχετα που γράφετε μέσα στην αρχή, προφέρεται αλλιώς. Είναι μοναδική. Και γράψτε, παιδιά, κατσαρολίτσα φοβερή, γιατί στην επόμενη φίλη θέλω να δώσω και ένα τηγάνι. Δεν ξέρω αν έχουν στείλει τηγάνι, αλλά και τα τηγάνια του είναι πάρα πολύ ωραία. Θα στείλω τηγάνι στην επόμενη. Άμα τη βρείτε, τη βρήκατε. Κατερίνα, αναζητείτε. Βρείτε τι να πάρει δώρο. Η εκπομπή προσφέρει. Ευχαριστώ. Η Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, με την Έλλη Κοκκίνου και τον Νίκο Οικονομόπουλο, είχαν πρεμιέρα την Παρασκευή. Βεβαίως, ήταν ένα μοναδικό πρόγραμμα. Δώστε όλα δυνατά. Οι άνθρωποι χάρηκαν, είναι μπουζούκια. Πήγα και εγώ μπουζούκια. Δεν θα μου τα πεις, αλλά μην μου τα λες και μου λες κάτι στενάχωρο, λες και τη δραματική ταινία του Θοδωρή. Χαρούμενο πρόγραμμα. Πες μου, τι έγινε, διασκέδασε ο κόσμος, πέρασαν καλά. Πώς γίνηκαν οι γυναίκες. Ένα διασκεδαστικό πρόγραμμα γενικά τα παιδιά και καθόλου σοου. Η Έλλη ξεκίνησε το πρόγραμμα, συνέχισε ο Οικονομόπουλος και η Δέσποινα. Τι φορούσαν τα κορίτσια. Ήταν πάρα πολύ σεξι η Δέσποινα, φορούσε μια ολόσωμη μαύρη φόρμα του Βρετού Βρετού. Και στη δεύτερη εμφάνιση ένα φόρεμα πάρα πολύ ωραίο και σεξι. Ναι. Η Έλλη Κοκκίνου φορούσε επίσης ένα σεξι φόρεμα της Μαρίας Πατέλη, σχεδιάστριας Ελληνίδας. Πατέλη, ακόμα τι μου θυμίζει. Τον Κατέλη, και τραγουδιστή. Πάει, βρε. Λοιπόν, εκεί πέρα μιλήσαμε κιόλας με την Έλλη. Εδώ πλάτη δεν σου δηλαδή. Όλη πλάτη να ήταν έξω. Αυτή η φόρμα. Αυτή η φόρμα. Ο Βρετός Βρετάκος είχε καλή δουλειά. Τι πλάτη πρέπει να έχει να φορέσει αυτή τη φόρμα. Που ξεκινάει από το σβέρκο και φτάνει μέχρι
Καλέ, βλέπω και τα δύο λακάκια που είναι εκεί στη μέση, λίγο πιο χαμηλά. Αυτό το λακάκι. Δεξιά και αριστερά. Δεξιά και αριστερά. Πολύ γυμνασμένη είναι πολύ. Ρεσί, Ελένη, δεν πρέπει να τολμήσεις να την βάλεις αυτή τη φόρμα. Τι? Καταρχήν πρέπει να μπορείς το σώμα σου να το υποστηρίζει να την βάλεις αυτή τη φόρμα. Γιατί είναι τόσο πολύ στενή και μικρή, που αν δεν γράφει στο σωστά πάνω στο σώμα, καλύτερα να μην τη βάλεις. Ναι, συμφωνώ. Σούπερ σεξι. Σούπερ. Δηλαδή προτιμάτε ρε παιδιά και να κάνω αυτή την κύρια ερώτηση, Ελένη. Ναι. Αυτή τη φόρμα από ένα καυτό σορτσάκι. Κοίταξε. Ναι. Εννοείται αυτή τη φόρμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επίσης, δίχως να παίζει σύγκριση των δύο γυναικών, Δέσποινα ψηφίζω περισσότερο από Ελικοκίνου στην πρεμιέρα. Εννοείται σαν εμφάνιση. Σαν εμφάνιση. Σαν τραγούδι. Σαν, όχι, δεν τα άκουσα τραγούδια. Σαν εμφάνιση. Σαν τα δύο φορέματα που βάλαν στη δεύτερη εμφάνιση, στην πρώτη εμφάνιση της Έλλης και στη δεύτερη της Δέσποινας, ήταν πανομοιότυπα, θα έλεγα. Τώρα μπορείς να δεις. Με αυτό βγήκε η Έλλη. Με αυτό βγήκε η Έλλη, ναι. Ναι, είναι λίγο μακριά, δεν το βλέπω. Βλέπω ωραία πόδια, βλέπω ωραίο μαλλί, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, σαν να μου φαίνεται ωραίο το μαλλί. Και ντυμένο, θα το έλεγες. Ντυμένο όλο είναι, ρε παιδιά. Δηλαδή πραγματικά. Με το χορό δεν χάνουν χάντρα από πάνω. Μέχρι να τελειώσει η σεζόν, πόσες χάντρες θα έχουν φύγει. Μας μίλησε κιόλα η Έλλη Ελένη. Μας μίλησε για το γιο της τον Αλέξανδρο. Ότι μας είπε μάλιστα ότι δεν τον πήγαινε ποτέ. Η Δέσποινα βγήκε πολύ αργά. Και δεν την προλάβαμε. Ακριβώς, ναι. Η Έλλη μας είπε για το γιο της τον Αλέξανδρο. Μας είπε ότι δεν τον πήγαινε ποτέ στα μπουζούκια. Ότι δεν τον έφαγε, είναι πάρα πολύ μικρός. Γιατί είναι μόλις 5 χρονών. Και να μου κάνει ο ίδιος και ο μικρός. Ρωτήσανε, ρε παιδιά, ότι έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Έλλη που κρατάει από παλιά. Με την Δέσποινα, μας είπε η Έλλη. Και τέλος μας είπε ότι δεν θα ήθελε το παιδί της να είναι μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας και το κρατάει μακριά. Και να πούμε και για το αγόρι της παρέας. Λέει τον Νίκο τον Οικονομόπουλο. Που κέντησε, δηλαδή αποθεώθηκε ο άνθρωπος. Να πούμε. Κάνει καλό πρόγραμμα. Ναι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και το μαγείο το έχει πάνω. Και στην Δέσποινα ήταν και φυσικά και ο Ντέμις. Ήταν ο Ντέμις, ο Ψινάκης, ήταν ο Πουνέτης. Τον Οικονομόπουλο τον έχετε στα πλάνα, παιδιά, γιατί μέχρι στιγμή δύο γυναίκες είδαν. Εννοείται, λένε. Γιατί το σχήμα είναι τρεις. Το είναι δυνατό. Και βγαίνει στη μέση το παιδί. Και βγαίνει στη μέση το βίντεο, παρακαλώ. Παρασκευής, η Δέσποινα Βανδύ, η Έλλη Κοκκίνου και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Οι τρεις καλλιτέχνες έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό επί σκηνής και το κοινό δεν σταματούσε λεπτό να τους αποθεώνει. Δέσποινα Βανδύ έκλειψε για ακόμη μια φορά τις εντυπώσεις με τη λαμπερή και σεξι παρουσία της, αλλά και τις φωνητικές και χορευτικές της ικανότητες. Η Έλλη Κοκκίνου μαγνήτησε όλα τα βλέμματα πάνω της και χάρισε μοναδικές επιτυχίες στους θαυμαστές της. Δεν έκρυψε το άγχος και την αγωνία της να πάνε όλα καλά, αφού εδώ και μια εβδομάδα την ταλαιπωρούσε μια ίωση. Μάλιστα, μας μίλησε για το γιο της Αλέξανδρο, αλλά και για το πώς θα περάσει τα Χριστούγεννα. Έχουμε κάνει αρκετές πρόβες, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά, κάτω από δύσκολες συνθήκες. Και επειδή προσπαθούμε και οι τρεις μας να παρουσιάσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, πάντα την πρώτη μέρα ξέρεις λίγο με το χρόνο σου ξεφύγει. Λίγο να γίνει σωστή συνεννόηση με όλους τους μουσικούς, τους τεχνικούς. Υπάρχει ένας συντονισμός πολύ μεγάλος. Λίγο το ηλαρικό φαρυγγίτιδα που έχω, ξέρεις, συμβάλλουν στο να έχω αρκετό άγχος σήμερα. Με τη Δέσποινα γνωριζόμαστε από τις αρχές της και από τις πολύ αρχές μου. Και ξέρει και εκείνη και εγώ ότι στηρίζει μία την άλλη. Θα το περάσετε φέτος τα Χριστούγεννα. Εδώ, θέλετε να έρθετε, κερνάμε. Α, κρασάκι, θέλετε. Και ο μικρός Αλεξάνδρος σπίτι, φαντάζομαι, κοιμάται τέτοια ώρα. Τι κάνει, θα έρθει στα μπουζούκια. Όταν μεγαλώσει λίγο, σε κανένα δύο χρόνια βέβαια τον βλέπουμε. Έτσι, δεν είσαι καλά. Θα φέρω εγώ το παιδί μου 5 χρονών στα μπουζούκια. Εντάξει, για να μην δει τη μαμά του για μια φορά. Στα μπουζούκια όχι, δεν χρειάζεται.
όσο πιο μακριά είναι από τη δουλειά της μαμάς, που υπάρχει προβολή ένα παιδί, τόσο το καλύτερο για μένα. Αν σας πει ότι θέλει να ασχοληθεί με το τραγούδι, όταν θα μεγαλώσει φαντάζομαι. Θα τον παρατρύνετε. Μην ταράζεις τη μέρα της πρεμιέρας, σε παρακαλώ, μην μου το κάνεις αυτό. Ερωτική, αγχωτική αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να τα απαντάω αυτή την ώρα. Συνέχεια το καταλαβαίνει. Είσαι καλά όμως, φαντάζομαι. Εντάξει, αρχιμελής είμαι καλά. Λίγο κρυωμένη είπαμε, αλλά είμαι καλά. Όταν ο Νίκος Οικονομόπουλος ανέβηκε στη σκηνή, το κοινό δεν σταματούσε λεπτό να χειροκροτά και εκείνος τους ταξίδεψε με τις ερμηνείες του. Εγώ αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία, είχα πολύ κέφι και για πρώτη φορά θα πω ότι είχα το λιγότερο άγχος. Ήταν από κάτω πρόσωπα δικά σου αγαπημένα σου που ήθελαν να σε στηρίξουν. Μπορώ να πω ότι ήταν πολύ φίλοι μου από την Πάτρα. Να το ομολογήσω, ναι, και τους ευχαριστώ πολύ που ήρθαν. Αλλά και άλλοι φίλοι μου από εδώ από την Αθήνα. Αυτό το παιδί. Ελένη, έχει ωραίο ρεπερτόριο, ωραία φωνή, νέο παιδί. Μπράβο, στηρίζω πολύ. Και να σε ρωτήσω κάτι. Ίσως είναι ο μόνος την τελευταία δεκαετία από τα νέα παιδιά που βγήκανε που κάνει γκέλ και έχει συνέχεια δουλειά κάθε χρόνο, χειμώνα, καλοκαίρι σχεδόν. Πείτε μου την τελευταία δεκαετία ποιον τραγουδιστή. Αυτός και ο Κιάμος. Ο Νίνος είναι 15 χρόνια. Ο Κιάμος δεν είναι τελευταία δεκαετία, συγγνώμη. Αυτό άκουσε το τελικό S. Με τον Κιάμο από αυτένα χρόνια πριν. Ο Κιάμος τσούκου τσούκου τους έβγαζε τους δίσκους. Έκανε τις επιτυχίες. Σε άντρες και γυναίκες. Το τελικό S το άκουσες. Ποιο? Ο Νίνος. Ο Νίνος. Ο Νίνος. Δεν είναι τελευταία. Είναι πριν πιο πολλά χρόνια. Τελευταία δεκαετία παιδιά. Έχει άλλο ρεπερτόριο. Δεν κάνει λαϊκό παιδιά. Μιλάμε για άλλο ρεπερτόριο. Δεν μπερδεύουμε το pop και μοντέρνο με το λαϊκό. Βάλτε άντρες και γυναίκες, έχουμε μείνει σε τραγουδιστές και τραγουδίστρες τα ίδια πρόσωπα που είχαμε πριν, προδεκαετίας. Δεν έχει βγει κάτι καινούριο. Βλέπουμε τα ίδια. Ίσως είναι ο μόνος που βγήκε και έχει διάρκεια. Ναι, έχει διάρκεια, αλλά απλά εγώ ένα μικρό χωρίς να είναι. Ένα στιλιστικό ρε παιδί. Αυτό με το μαλλί. Δηλαδή, νομίζω το αδίκητο είναι αυτό. Αυτό είναι που το χαρακτηρίζει τον Νικόλα. Ρε παιδιά, νομίζω το αδίκητο είναι αυτό. Τώρα που με το μαλλί του ανθρώπου. Εντάξει, μπορεί να είμαι. Είναι το στυλ του αυτό. Να είμαστε στην κομμωτική οικογενειακό από παιδιά, αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει το παιδί, απλά νομίζω. Δεν είναι του lifestyle πολύ, όντως, και κρατάει μια πάρα πολύ διακριτική στάση. Απλά νομίζω το μαλλί του αδικεί. Και τώρα που το μια πήγε χαρά, και πίσω. Ωραίο παιδί, είναι και αδύνατο στυλάκι, στέκονται ωραία επάνω του τα ρούχα. Μια χαρά. Λοιπόν, μια χαρά. Μπορώ να έχω την τρίτη τελευταία Κατερίνα, γιατί είπαμε η δεύτερη που έβγαλε ήταν πριν και τώρα η τρίτη και τελευταία να φύγει το δώρο. Σε ποια Κατερίνα όμως. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Ελένη μου. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλή μας εβδομάδα. Ποια είσαι? Είμαι η Κατερίνα από τη Σύρο. Από τη Σύρο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εσύ θα πάρει τη Γάνη Ζήλη, σε παρακαλώ. Φανταστικό, δεν είναι να τη Γάνη. Δεν είναι το σουμπάκι, Ελενίτσα μου, γιατί δεν έχω πάρει τη Γάνη. Έχω ξαναπέξει. Είμαι τακτική, εγώ, Ελένη μου. Είναι σκουμπάκι τη οικογένεια των Black Decker, των γνωστών. Αλλά αυτό λέγεται Orbit. Πάρ το, αγάπη μου, για να δω και τι χρώμα θα σου στείλουν. Δεν ξέρω, γιατί υπάρχει ποικιλία χρωμάτων, όπως ξέρετε. Φοβερό σκουπάκι, να το χαίρεσαι. Θα περάσω σε διαφημίσεις και θα επιστρέψω με ένα άλλο, νυχτερινό σχήμα. Σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Όπως καταλάβατε, εκτός ότι πήγαμε σαν εκπομπή σε δύο νυχτερινά κέντρα, πήγαμε και σαν μέλη αυτής της εκπομπής σε άλλα δύο. Κλείσαμε νυχτερινή Αθήνα, την έχουμε σήμερα εδώ. Την παίζουμε στα δάχτυλα. Θα σας πούμε για όλα τα μαγαζιά. Πες μας, πήγες στο Βοσκόπουλο Ρέμος. Ναι, θεωρώ ότι λίγα έχουμε γράψει και λίγα έχουμε πει. Ο Βοσκόπουλος είναι στην καλύτερη του φάση. Η φωνή του, γιατί πολλοί είχαμε την απορία, εγώ το λέω, είναι εξαιρετική. Τραγουδάει όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Βγήκε στην αρχή μόνος του και μετά μισή ώρα μαζί με τον Αντώνη. Σύνολο μία ώρα είναι. Τραγουδάει όλες τις μεγάλες γνωστές του επιτυχίες που ξέρουμε όλοι. Έφτανε έχουμε τραγουδήσει. Μία ώρα για να τα πει, γιατί αυτός έχει. Όχι όλο το ρεπερτόριο. Τις γνωστές επιτυχίες όπως Γλυκαπονού στο μαχαίρι και διαφορές άλλες γνωστές. Κάνουν ντουέτο μαζί. Έχει πολύ και δεν έχεις δει την ώρα. Μήπως την ώρα. Τώρα δεν έχει παραπάνω, Ελένη μου, συγχώρεσέ με. Το φεγγάρι πάνω Θεέ μου. Βεβαίως. Ασημένιο ο Αντώνης σε μεγάλα κέφια επίσης, πάρα πολύ ευδιάθετος, μαζί με τον, δηλαδή τελείωσε το πρόγραμμα γύρω στις 5,5 ώρα, 6 παρά τράβηξε
Και έχω να πω στους όλους να πάνε να το δουν. Είναι κάτι μοναδικό. Αν δεις τον Ντόλι. Εγώ δεν τον είχα ξανά τον Ντόλι τον Βοσκόπουλο ποτέ. Ναι, άλλο για τον Ντόλι μου λες. Λοιπόν. Ο Αντώνης τίποτα. Τον Αντώνη, επειδή τον ξέρουμε και είναι πιο. Εγώ είναι η πρώτη φορά που βλέπω τον Ντόλι Βοσκόπουλο. Ναι. Πραγματικά μαγεύτηκα. Δηλαδή. Όχι, ποτέ. Ήταν. Όπως στέκεται. Δεν έχω δει αρκετά. Όπως στέκεται στην πίστα. Πώς φαίνεται καινούργια στα μπουζούκια. Το πώς επικοινωνεί με τον κόσμο, παιδιά. Είναι τόσο γλυκός, τους έστειλε φιλιά. Δεν ξέρω. Ο Ρέμος πάντως ήταν πολύ καλός και σε πολύ μεγάλα κέφια. Τα νέα του τραγούδια είναι πολύ ωραία και πραγματικά αξίζει. Πες μας εσύ, Ελένη μου. Ελένα, μην τα πάρουμε όλα μαζί. Αυτά σε ποιο είπαμε κέντρο, στο Διογέννη. Στο Διογέννη Studio. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα Θεσσαλονίκη. Μια εκπομπή μας βρέθηκε στην Πύλη Αξιού με Γιάννη Πάριο και Έλενα Παπαρίζου. Ποιος το λέει, Άλεξ, εσύ. Εγώ. Και πες μας και παρασκηνιακά τι έμαθες. Αυτό που έμαθα και είδα είναι ότι έγινε χαμός, ότι η Θεσσαλονίκη έβαλε τα καλά της, γιατί θα υποδέχεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο Γιάννη Πάριο, Έλληνα Παπαρίζου, στην πρώτη του συνεργασία, στη νύχτα. Μαζί του ήταν και ο Χάρης Βαρθακούρης. Έγινε της Μουρλής, η Έλληνα Παπαρίζου ενθουσιάστηκε πάρα πολύ με αυτό το σχήμα. Με το Χάρη Βαρθακούρη. Όχι με το Χάρη Βαρθακούρη. Με το σχήμα, με τον Γιάννη με το Πάριο. Χιούμορ του Χάρη Βαρθακούρη έχει ενθουσιαστεί. Μάλιστα είπε και μηνύματα. Ναι, αλλά ναι. Ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με τη συνεργασία της με τον Γιάννη Πάριο. Όπως είπε, τον ερωτεύτηκε. Και μας μίλησε για αυτή τη συνεργασία που θα, από ό,τι θα το κάψουν και θα κρατήσει μέχρι όσο πάει. Τι ωραία πόδια που έχει η Έλενα, ρε παιδιά. Κοίτα που εστίασε. Πού εστίασε ο άνθρωπος. Ο άμουσος άνθρωπος. Μία είδε την πλάτη, στην άλλη τα πόδια. Ρε, εστίασε λίγο στο πρόγραμμα. Μουσικό πρόγραμμα είναι. Ρε, εσύ δεν το είδα. Όχι, αλλά το δω, θα το αναλύσω. Λοιπόν, δώστε μας λίγο να δούμε τι έγινε Θεσσαλονίκη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Γιάννης Πάριος και η Έλενα Παπαρίζου, οι δύο καλλιτέχνες χάρισαν τα καλύτερα ντουέτα τους και το κοινό τους καλωσόρισε με λουλουδοπόλεμο και δυνατό χειροκρότημα. Είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης. Μ' αρέσει πάρα πολύ ότι χωρίς να επιβάλλεται, ότι έχει άποψη για όλα. Και συνήθως η αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο στα πάντα, ό,τι λέει ο Γιάννης Πάριος. Βέβαια με τον Γιάννη κλαίμε κιόλας. Η αλήθεια είναι. Εγώ τρεις την ώρα με το που ακούω ένα αγαπημένο μου τραγούδι, ανοίγω την πόρτα. Λέω μην έρθει κανείς, ανοίξω με την πόρτα για να ακούω τα τραγούδια του. Παπαρίζου αποκάλυψε το λόγο που ξαναβρέθηκε στην πίστα, αν και είχε αποφασίσει να απέχει. Η αλήθεια είναι ότι είχα πει, προτού να πάω στη Σουηδία, ότι είχα σκεφτεί να σταματήσω ακόμα να τραγουδάω. Αλλά όχι. Δεν μπορώ, γιατί ειλικρινά είναι η ζωή μου. Είναι η ζωή μου. Λατρεύω το τραγούδι. Το τραγούδι με κάνει και είμαι ευτυχισμένη και εύχομαι να βελτιώνομαι και να το κάνω τόσο καλά, ώστε να κάνω κι άλλους ανθρώπους ευτυχισμένους και να διασκεδάζουν. Και να περνάνε καλά. Πού θα την αλλάξουμε τη χρονιά, Γιάννη μου, εδώ θα την αλλάξουμε. Ναι, εδώ. Βέβαια θα την αλλάξουμε. Πού θα γιορτάσουμε, θα γίνει τρελό. Θα γίνει χαμός. Σαλονικιώτικος χαμός θα γίνει. Κάνω ένα καινούριο φίλο. Έχει απίστευτο έξυπνο χιούμορ και ναι, δηλαδή γελάω πάρα πολύ μαζί. Ακόμα από τα μηνύματα που θα στείλει. Το ενδεχόμενο να παρουσίαζες εσύ μια δική σου εκπομπή με αφορμή και τη συμμετοχή σου φέτος στο Dancing with Ice. Αργότερα στη ζωή μου, ίσως. Δεν λες όχι. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, πρέπει ένα-ένα να υπάρχει μια εξέλιξη, να δω τι το καταφέρνω. Νομίζω δηλαδή ότι
Θα μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω μια παρουσίαση τώρα. Ελένη, πρέπει να σου πω κάτι. Πρώτον, τις αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις κάνει μεσημεριανή εκπομπή, γιατί πλέον μπορώ να σε βλέπω. Γιατί όταν ξεκινούσε 10 η ώρα το πρωί, δεν μπορούσα να σηκωθώ να σε δω. Τώρα σε απολαμβάνω. Πάντως μαζί με τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς που όλοι μου το έχουν πει αυτό, επιτέλους μεσημέρι μπορούμε και εμείς και σε βλέπουμε το πρωί, δεν γινόταν να κοιμόμασταν. Μάλλον έχουν έρθει κι άλλοι, γιατί ξαφνικά έχουμε μεγάλη διαφορά με το πρωί. Είναι καλύτερη ώρα, δεν ξέρω, δεν το έχουμε εξηγήσει ακόμα αυτό. Πάντως, δεν το καλή επιτυχία στη Θεσσαλονίκη. Δεν το έκλεισε το παράθυρο της παρουσίασης. Το είδες. Δεν το κλείσει το παράθυρο. Όχι, αυτό λέω. Καλά κάνει. Δεν λέω όχι. Απλώς μου έκανε πολύ θετική εντύπωση το γεγονός ότι δεν ρωτήσαμε. Όχι, ανοίγουμε παράθυρα. Είναι περίεργη εποχή. Ανοίξτε παράθυρα παντού. Δεν ξέρετε πού θα σας βγάλει αυτή η ζωή. Σε εμάς το λες. Μην είστε αρνητικοί σε τίποτα πια. Τώρα πρέπει να τα σκεφτόμαστε καλύτερα τα πράγματα. Αυτά είναι τα μηνύματά μου. Λοιπόν, και εγώ θα σας πάω σε άλλο σχήμα που πήγα εγώ το Σάββατο το βράδυ και πέρασα φανταστικά. Ναι, πήγα στην κουμπαρούλα μου, την οποία κουμπαρούλα μου την Νατάσα, ξέρετε πόσο την αγαπώ. Ξέρετε ότι πηγαίνω κάθε χρόνο και πουθενά να μην πάω, γιατί η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια μόνο στην Νατάσα έχω πάει. Δεν έχω δει καθόλου στα υπόλοιπα σχήματα τι έχει γίνει. Αν και φέτος έχω τη διάθεση, νομίζω ένα σχήμα ακόμα θα το χτυπήσω κάποια στιγμή. Ένα ακόμα το έχω στο πρόγραμμα. Λοιπόν, καλά να είμαστε, γιατί όλα εξαρτώνται και από το πώς θα είμαστε. Λοιπόν, τη Μαρινέλα δεν την είχα δει ποτέ από κοντά σε κέντρο. Την είχα δει αρκετές φορές εκτός κέντρου. Mm-hmm. Να έχουμε φάει μαζί, έχουμε βρεθεί μαζί σε ψώνια, με τα εγγόνια της εκείνη, εγώ με τα παιδιά μου. Έχω περάσει καταπληκτικά μαζί της τις στιγμές που έχουμε βρεθεί κάπου εκτός. Έχω γελάσει πάρα πολύ γυναίκα, να είναι καλά. Έχει τέτοια, τι να πω ρε παιδί μου, καλάσει την ενέργεια. Ζωντάνια. Έχει χιούμορ, έχει ζωντάνια, είναι ένας άνθρωπος. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι πολύ τυχερή η Νατάσα, αλλά και αυτή, γιατί ταιριάζουν, κουβαλάνε έτσι. Συγγνώμη, Μαρινέλα μου, αλλά ίδια τρέλα κουβαλάνε. Και είναι και οι δύο πολύ εξωστρεφείς και παιχνιδιάρες και τους πάει πολύ. Είναι πολύ καλά μαζί. Λοιπόν, δεν την είχα δει ξαναλέω σε σκηνή επάνω, σε κέντρο, να τραγουδάει τη Μαρινέλα. Παιδιά, η γυναίκα δεν υπάρχει. Καταρχήν έχει ένα ρεπερτόριο που δεν τελειώνει. Βεβαίως δεν μας είπε όλα τα τραγούδια, όπως καταλαβαίνετε. Παρότι δεν κατέβηκε από την πίστα, τραγουδήσανε μαζί. Να, αυτό ήθελα να πω. Από τα μαγαζιά που έχω παρακολουθήσει και ζητώ συγγνώμη, αλλά την τελευταία δεκαετία για μένα ήταν το πιο πετυχημένο σχήμα, γιατί πήγα 12 και 10 στο μαγαζί, 12 και 4 ξεκίνησε η Νατάσα. Ξεκινάει η Νατάσα, ανεβαίνει η Μαρινέλα, τις βλέπουμε μαζί, τις ευχαριστιόμαστε. Κατεβαίνει μία, μένει άλλη. Κατεβαίνει άλλη, ανεβαίνει άλλη. Ρε, ήθελα να πάω κάποια στιγμή στην τουαλέτα, κοντά να σκάσω. Δεν μπορούσα να σηκωθώ από την καρέκλα μου. Ήταν τόσο ωραίο το πρόγραμμα και κεφάτο και ερωτικό και μελαγχολικό και ντριντάχτα και ό,τι θες. Αυτό που βλέπεις πάνω στη σκηνή να γίνεται 4 ώρες που έμεινα εγώ στο μαγαζί, που ειλικρινά δηλαδή για μένα. 4 ώρες είμαι. Ξαναβγαίνει να τάσσε κάποια στιγμή, βλέπει, μου λέει: Εδώ είσαι εσύ ακόμα. Βρε, αν δεν ήταν που θα σκαγα, θα καθόμουν μέχρι τις 5, αλλά δεν μπορούσα άλλο πια. Είπα: Δεν μπορώ, δηλαδή θα λιποθυμίσω, δεν αντέχω άλλο. Τι ο άλλο δεν υπάρχει, είναι οι δυο του. Είναι οι δυο του και είναι και ο Παναγιώτης Πετράκης. Ωραία. Ο οποίο όμω. Στην ώρα που εγώ ήμουν εκεί, σας λέω, 12 και 4, 12 και 10 πήγα και 4 βγήκε η Νατάσα. 12 και 10 που μπήκα τραγουδούσε ο Πετράκης. Ανέβηκε η Νατάσα και μετά το πηγαίνανε να αλλάξει και μαζί αυτές οι δύο. Δηλαδή δεν έχει διάλειμμα εννοείς. Δεν υπάρχει δεν στιγμή υπάρχει. Να σηκωθείς από το τραπέζι. Θες να πεις δύο λόγια στο διπλανό σου. Δεν μπορείς, θα μου πεις, δεν είπες. Είπα δύο λόγια. Μέχρι δύο λόγια τους. Είπα. Τι για τα που είπα δύο λόγια. Όχι, και μπράβο τους. Και μπράβο τους που δεν κάνει κοιλιά το. Παιδιά, επιτέλους είδες ένα πρόγραμμα καλοδεμένο mm-hmm. που δεν σε άφηνε στιγμή να πεις λίγο να βαρεθώ, να στείλω κανένα μήνυμα στο κινητό, να πω δύο λόγια. Γιατί δεν υπάρχει πρόγραμμα που να μην κάνει κάποια στιγμή κοιλιά. Μα είναι 10 λεπτά, mm-hmm. μα είναι 15 λεπτά. Καλά, υπάρχουν και προγράμματα που μπορεί να τους κοιμηθείς μισή ώρα και να λες Παναγιά μου, θα πεθάνω. Ας προχωρήσει το πρόγραμμα. Τίποτα. Τραγούδια όλα ωραία. Μαζί, τι λένε πολλά μαζί. Λένε πολλά μαζί. Λένε πολλά μαζί. Καλά. Χορεύουν. Την έπεισε, είμαι σίγουρη, η Μαρινέλα. Πρέπει να την πήρε από το μαλλί για να την έπεισε, ναι, για να χορέψει. Και χορέψανε όλοι μαζί επάνω με τους χορευτές που έχουν στο κέντρο ένα ταγκό. Η οποία η Μαρινέλα μπαίνει μέσα, αφήνει την Νατάσα, λέει: Πες ένα τραγούδι και έρχομαι και βγαίνει. Και έχει κολλήσει το μαλλί. Φοράει ανδρικό κουστούμι και ξεκινάνε να χορεύουν ουσιαστικά μαζί ταγκό για 30 δεύτερα, ένα λεπτό και μετά βγαίνουν οι χορευτές. Ήταν απολαυστικό. Ρε Νατάσα, δηλαδή στα λέμε τόσα χρόνια. Αυτά που σου πάνε, αυτό σου πήγαινε πολύ. Κάντο πια. Έχει δει το τι της λέει πάνω η Μαρινέλα στην πίστα. Παιδιά, σας λέω να έχω πεθάνει στα γέλια.
Γιατί είναι να μπει κάποια στιγμή, τραγουδάει η Μαρέλα και να έρθει η Νατάσα. Τη παίζουν μια εισαγωγή κομματιού και βγαίνει η Νατάσα. Όπως περπατάει η Νατάσα, την έκανε η Μαρινέλα καταπληκτικά, σου λέει: θα πέσει κάτω. Τι γέλιο έκανα. Ξέρεις τι ώρα που να πας σε ένα μαγαζί, ρε παιδί μου, και να τραγουδήσεις, να γλεντήσεις, να μελαγχολήσεις και να γελάσεις και πάρα πολύ. Δηλαδή σε μπουζούκι, εμένα δεν μου έχει ξανατύχει. Δεν ξέρω, ενθουσιάστηκα. Εγώ δεν βγαίνω και συχνά. Με ποιο κομμάτι συγκινήθηκες? Με πολλά. Με πολλά. Γιατί έχουν και δύο πολύ μεγάλο ρεπερτόριο και είπανε, τραγούδισαν πολύ. Και κάνανε και γρήγορες εναλλαγές κομματιών. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Εγώ σας εύχομαι, ρε παιδιά, να το πάτε και του χρόνου μόνες σας. Πολύ ωραία το πήγατε. Φανταστικά. Από τα ντουέτα τους ποιος σου άρεσε? Δεν ξέρω, είπανε πολλά ντουέτα. Νομίζω ότι στα ντουέτα ειδικά, γιατί πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες που συνεργάζονται μαζί, στο ντουέτο λίγο χάνονται. Νομίζω ότι το δικό τους το ντουέτο, έτσι όπως το ακούσαμε, νομίζω ότι το ντουέτο τους είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει. Και ακούσει βέβαια. Ταιριάζουν απόλυτα. Δεν μένω στα ντουέτα γιατί είπαν πολλά τραγούδια που έμπαινε μία, συνέχιζε η άλλη. Δηλαδή έλεγε μισό κομμάτι μία, μισό κομμάτι άλλη, που δεν ήταν ντουέτα, ήταν τραγούδια κανονικά. Όχι ντουέτα. Ήτανε χάρμα οφθαλμό να τις βλέπεις μαζί. Και κουμπάρα πολύ κούκλα φέτος, ε. Κάτι γίνεται και έχω χάσει επεισόδια, γιατί όμως. Γιατί. Μα δεν τα μάθει, ποιο θα τα μάθει. Οι ξένοι. Είδα εγώ, την είδα. Ήτανε πολύ super wow. Δεν με κοροϊδεύουν εμένα τα μάτια μου και τις είπα, θα τα πούμε μετά. Αλλά πότε μετά, που δεν κατέβηκε κάποια στιγμή μία από τις δύο να πούν και οι δύο μέσα να πάω να τις δω. Ούτε τη μία είδα, ούτε την άλλη είδα. Δεν πρόλαβα να τις δω. Σε είδαν αυτές όμως, Ελένη, και τους φτάνει. Έγινε, ρε Γρηγόρη. Εδώ μιλάμε τώρα. Γιατί... να πάτε ποτανικό, θα περάσετε πολύ. Μην τη χάσετε αυτή τη συνύπαρξη. Αξίζει τον κόπο. Μακάρι να το ξανακάνετε και του χρόνου. Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Θα χτύπαγα και μια δεύτερη φορά, αλλά φάνηκε και δεν υπάρχει μέρος να πας να χωθείς. Πού να πας, πρέπει να μπεις στα καμαρίνια να ακούσεις εκεί για να τα ακούσεις με την ησυχία σου. Λοιπόν, αυτά και δώστε μου γραμμή τώρα να περάσουμε σε τηλεθεατή για να παίξουμε το quiz μας. Αυτός είναι. Ποιος είναι αυτός που μας κάνει... Παρακαλώ. Ελένη. Εγώ. Καλημέρα. Ένα, είδατε. Είδατε τα κορίτσια μου. Καλημέρα, λένε και αυτές. Μεθαύριο έχει γενέθλια ο γιος σου. Ναι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που το θυμάσαι. Σε ευχαριστώ. Και τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πολύ, βεβαίως. Και τους υπόλοιπους που γιορτάζουν στις 30 του μήνα, που γιορτάζουν και οι Ανδρέες και οι Ανδριανές. Μην το ξεχάσουμε αυτό. Είμαι η Μένια. Είσαι η Μένια από πού? Από Σπάτα. Είσαι έτοιμη, αποφασισμένη να πάρεις το δώρο. Σε βλέπω εγώ. Είμαι έτοιμη. Έλα, τον έχεις βρει. Αυτός είναι έτοιμος. Δεν ξέρω γιατί πράγμα λες. Εγώ νομίζω ότι είναι ο Παπαζήσης. Γιατί να είναι έτοιμος ο Παπαζήσης? Αν είναι αυτό δηλαδή. Α, για να μου πει ναι. Δεν είναι ρε εσύ ο Παπαζήσης, ρε Μένια μου, Μένια μου, Μένια μου. Γιατί μου το έκανες αυτό και σε είχα για πολύ σίγουρη ότι τον έχεις. Για πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου και σένα, το όνομά σου. Ιάννα λέγομαι. Ιάννα από πού? Ιάννα, από Άγιο Δημήτριο. Από τον Άγιο Δημήτριο, τώρα κατάλαβα. Ποιος είναι αυτό? Είναι 9 μηνών έγκυος και σε βλέπω κάθε μέρα. Μπράβο, μπράβο, άντε και με το καλό, με ένα μπόνο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ποιος είναι ο άντρας που βλέπουμε δίπλα μου? Νομίζω ότι είναι ο άσχημος Ανανιάδης. Τι λέτε ρε παιδιά, τόσο σας μπέρδεψε και τον είχα για εύκολο αυτόν? Δεν είναι. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου και σένα. Είμαι η Χριστίνα από Δράμα. Α, από Δράμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου. Πάρα πολύ. Και εγώ πολύ χαίρομαι. Πες μου, ρε Χριστίνα. Είσαι η παρέα μας. Αχ, πολύ χαίρομαι για αυτό που μου λες. Για πες μου λίγο τώρα. Είναι ο Λάμπης Λιγκεράτος. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Όχι, δεν είναι ο Λάμπης. Αλλά γιατί μωρή μου μπερδευτήκατε τόσο? Θα βγάλω μία τελευταία γραμμή για τώρα και θα σας ξαναπαίξω σε λίγο και πάλι. Έχω τελευταία γραμμή επάνω, παιδάκια. Να την ακούσω. Είναι. Εγώ είμαι. Γεια σας. Γεια σου και σένα, καλή εβδομάδα. Ποια είσαι? Λαμπρινή, τι κάνετε? Καλά, καλά, Λαμπρινούλα μου, καλά. Μια χαρά. Ωραία. Καλά, εγώ μια χαρά, εσύ τέλεια. Ποιος είναι αυτός? Λέω ότι είναι ο Βέρτης. Ο Βέρτης, πολύ ωραία. Πώς σας αφαλόκοψε το όλους αυτή η φωτογραφία, δεν μπορώ να καταλάβω που την είχα για τόσο εύκολη. Γιατί, να σας πω κάτι, νομίζω πως αυτά τα χίλια μύτη είναι πολύ χαρακτηριστικά. Νομίζω. Για ξαναδείτε τα μία και σας δίνω χρόνο να το σκεφτείτε, έτσι, δείτε λίγο. Μην σας μπερδεύει το δάχτυλο. Δείτε χίλια μύτη. Αυτό το δάχτυλο έκανε τη ζημιά. Μα γι' αυτό έβαλα αυτή τη φωτογραφία. Γιατί λίγο θα παραπλανήσει. Δεν φαίνονται ακριβώς τα χίλια, έτσι το. Δεν έχει σημασία. Το κόψιμο του πάνω μέρος του χιλιού. Καταλάβατε.
Ναι, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καταλάβει εμείς εδώ που είμαστε. Αλήθεια, αλήθεια. Εγώ Βέρτης θα έλεγα. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις. Ένα ζευγάρι λοιπόν που χώρισε. Χώρισε. Εντάξει, συγγνώμη που χαμογελάω. Το θέμα είναι ότι αυτός ζητάει. Πρίκα. Τι να πω, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό. 10 εκατομμυριάκια. Γιατί όμως. Γιατί. Μετά τις διαφημίσεις.